Συμπολίτε μου, έχουν περάσει ήδη 33 μέρε από το πρώτο μήνυμά μου για την πανδημία. Έθεσα τότε ένα σαφή στόχο. Να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα, υπομένοντα και ατομικέ θυσίε. Και αυτέ τι θυσίε τι κάνατε με υψηλό αίσθημα ευθύνη. Προστατεύτηκαν έτσι όλοι οι Έλληνε, κυρίω όμω οι πιο ευάλωτοι. Και κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο ώστε να οργανώσουμε καλύτερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά και την πειθαρχημένη συμπεριφορά. Αποδείξαμε ως λαός ότι έχουμε μεγάλες εσωτερικές δυνάμεις και αντοχές. Δείξαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και αν αυτό μας προσφέρει μια εύλογη ικανοποίηση, γιατί όχι και υπερηφάνεια, μας εξοπλίζει ταυτόχρονα με πρόσθετο κουράγιο να συνεχίσουμε τη μάχη. Ο πόλεμος δεν κερδίθηκε ακόμα. Τα κρούσματα μειώνονται, όπως και ο αριθμό των ασθενών στις μονάδες θεραπεία. Η παραμικρή επανάπαυση, ωστόσο, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε οδυνηρό πισωγυρισμό. Στο διάστημα που πέρασε, είχαμε και θα έχουμε ακόμα δυστυχώς απώλειες. Πολύ λιγότερες όμως, από όσες είχαν είχαμε ακολουθήσει άλλη πολιτική. Γι' αυτό και θα επιμείνουμε στον δρόμο που χαράξαμε. Θα συμβουλευόμαστε πάντα τους ειδικού. Η επιστροφή στην κανονική ζωή θα γίνει σταδιακά και σε φάσεις. Και μόνο όταν αυτό θα τεκμηριώνεται από επιστημονικά δεδομένα. Πάνω απ' όλα, θα συνεχίζουμε να προστατεύουμε για καιρό τους ηλικιωμένου και όσους πάσχουν από βαριά χρόνια νοσήματα. Συμπολίτε μου, μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση άλλαξαν πολλά με ηλικιώδη ταχύτητα. Αλλάξαμε κι εμείς. Πιστεύω προς το καλύτερο. Ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας στίζεται ήδη, καθώς σε μόλις πέντε εβδομάδες έγιναν όσα δεν γίνονταν επί δεκαετίες. Συναντήθηκα και μίλησα με του ανθρώπου τη πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία. Θαύμασα τι ικανότητε, την αφοσίωση και τη θέλησή του. Και διαπίστωσα από κοντά ότι μαζί με τα κτίρια και τα τεχνικά μέσα εξυγχρονίζονται και οι αντιλήψει για το ρόλο και τον τρόπο λειτουργία τη δημόσια υγεία. Η ανόρθωση του ΕΣΥ δεν σταματά εδώ. Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση να προσθέσουμε αμέσω εκατοντάδε κρεβάτια εντατική θεραπεία, ώστε να προσεγγίσουμε γρήγορα τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Η πανδημία υποχωρεί. Αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τον επόμενο χειμώνα και πρέπει να μα βρει έτοιμο. Μαζί με το ΕΣΥ, ωστόσο, νέα μορφή παίρνει και το σύνολο του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίε του ψηφιοποιούνται και απλώνονται για να εξυπηρετούν πιο εύκολα και πιο σύντομα τον πολίτη. Συνταγογραφήσει και πιστοποιητικά εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά. Το gov.gr έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα και την κάνει πιο εύκολη. Οι υπάλληλοι εξοικειώνονται με την τεχνολογία, ενώ μέχρι σήμερα σχεδόν 5 εκατομμύρια είναι οι συμμετοχέ μαθητών αθρηστικά σε ψηφιακέ τάξει, με τη βοήθεια δεκάδων χιλιάδων φιλότιμων εκπαιδευτικών. Πολλέ επιχειρήσει μα αποδεικνύονται ανθεκτικέ και ευέλικτε. Άλλε τρέφουν την παραγωγή του σε προϊόντα τη συγκυρία, όπω τα αντισηπτικά, και άλλε συνεργάζονται μεταξύ του για να προσφέρουν στα νοσοκομεία υλικά υψηλή τεχνολογία όπω μάσκε τριζιά σα εκτύπωση για του γιατρού. Την ίδια ώρα, Έλληνε επιστήμονε είναι παρόντε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται εναντίον του ιού. Ενώ η κινητοποίηση τη κοινωνία εκφράζεται πολυδιάστατα με τι μεγάλε δωρεέ ιδιωτών, με τον εθελοντισμό χιλιάδων πολιτών, αλλά και με την πειθαρχία όλων. Και το στόχο είναι κοινό. Συμπολίτε μου, με την υπεύθυνη στάση σα, δαμάσατε το πρώτο κύμα του κορονοϊού. Γιατί και νοσηλευτέ, ένστολοι και πολιτική προστασία στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Και στο πλευρό του, πολλοί άλλοι μαχητέ αυτή τη νέα καθημερινότητα. Οι υπάλληλοι των καθισμάτων των τροφίμων, τα παιδιά που μεταφέρουν έτοιμο φαγητό, αλλά και εργαζόμενοι που καρτούν νύχτα μέρα τη πόλη μα καθαρέ. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μα. Είναι σίγουρο πω όταν περάσει η κρίση θα βλέπουμε αλλιώ του ανθρώπου που γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνο του. Και θα λέμε καλημέρα στι γυναίκε και στου άντρε που θα αδειάζουν του κάδου τη γειτονιά μα. Δεν θα είναι πια όρατη, όπω ήταν ίσω για κάποιου. Πολλοί έπρεπε να βάλουν την προστατευτική μάσκα για να λάμψει από πίσω του το φωτεινό του πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο της προκοπής και της αλληλεγγύης της αυριανής Ελλάδος. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά εκ μέρου όλων των πολιτών. Το μεγαλύτερο κέρδο μα, ωστόσο, από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση έχει όνομα και λέγεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη προ το κράτο, προ την κυβέρνηση, προ τον συμπολίτη. Γιατί μέσα σε 50 μέρε διαλύθηκαν μύθοι δεκαετιών και βγήκαν συμπεράσματα που θα μα συνοδεύουν για καιρό. Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, πω το κράτο πρέπει πρωτίστω να αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του και πως όταν το κράτος δεν γίνεται λάφυρο της εξουσίας, τότε μετατρέπεται σε αληθινή πολιτεία. Όχι σε ένα κομματικό προορισμό, αλλά σε μια ομπρέλα φροντίδας για όλους, που αναθέτει την ευθύνη των κρίσιμων τομέων στους πιο άξιους. Αυτή η παρακαταθήκη εμπιστοσύνη και αξιοκρατίας δεν πρέπει να φύγει μαζί με την πανδημία, γιατί θα τη χρειαστούμε για την επόμενη μεγάλη πρόκληση, την ανάταξη της οικονομίας μας η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε μια πρωτοφανή κρίση. Και αντέδρασε γρήγορα. Διαθέτει περισσότερα από 14 δις για να στηριχθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Και εξασφαλίζει ακόμα 10 δις ευρώ ρεστότητας και πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ήδη 750.000 εργαζόμενοι εισπράττουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Σχεδόν 200.000 άνεργοι πήραν παράταση στο επίδομά τους. Σε παραπάνω από 500.000 επιχειρήσεις έχουν ανασταλεί όλε οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει. Και 85.000 επιστήμονε δήλωσαν συμμετοχή σε προγράμματα αμοιβόμενη τηλεκατάρτιση. Σήμερα ανακοινώνω μία ακόμα πρωτοβουλία προ μία ειδική ομάδα του πληθυσμού. Οι 155.000 μακροχρόνια άνεργοι τη πατρίδα μα θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Προσοχή όμω. Μέχρι σήμερα θυσιάζουμε συνειδητά ένα μέρος της ευημερία μας για να προστατεύσουμε την υγεία και την κοινωνική συνοχή. Γιατί η ύφεση το 2020 θα είναι μεγάλη. Ακόμα μεγαλύτερη όμως μπορεί να είναι η ανάκαμψη το 2021. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να σπαταληθεί σε αλόγιστα αιτήματα και πρόχειρες παροχές. Γιατί ένα πόλεμο σε εξέλιξη απαιτεί εφεδρείε. Θα μοιραστούμε τα βάρη τη κρίση με τρόπο δίκαιο όπω το κάνουμε μέχρι σήμερα, για να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυσιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Στην αρχή αυτή τη περιπέτεια, ζήτησα την ισχύ τη εμπιστοσύνη σα και μου την προσφέρατε απλόχερα. Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά σα την ανταποδίδω καθημερινά. Δεν ξεχνώ όμω ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επαόριστον. Μετά την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απειρόβλητο της ανάγκης δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Γιατί καμία έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να αμφισβητεί τη δημοκρατική ευαισθησία. Οι βούλοι και οι θεσμοί λοιπόν λειτουργούν παρά τους περιορισμούς. Όμως θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα μετά την πανδημία πρέπει να είναι μια ανανεωμένη Ελλάδα. Η κρίση ίσως μας πλήγωσε. Θα μας έχει όμως οπλήσει με πολύτιμες εμπειρίες για να οικοδομήσουμε ένα πιο ισχυρό και σύγχρονο κράτος. Γιατί ακριβώ, τα μεγάλα βήματα που γίνονται τώρα είναι όπλα που μπορούν να κάνουν αυτή την πρόσκυρη δοκιμασία μοχλό σταθερή πρόοδου. Να εντάξουν τι σκοπιμότητε τη στιγμή στο στρατηγικό σκοπό του μέλλοντο. Και έτσι τα μέτρα τη επικαιρότητα να γίνουν πυροδότε διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για κατακτήσει που θα μα βοηθήσουν, ώστε μετά την καταιγίδα να κάνουμε μια νέα αρχή. Με άλλα λόγια, μετά την εμπειρία του κορονοϊού, είναι στο χέρι μας η ανάγκη του σήμερα να θεμελιώσει την αναγέννηση του αύριο και το σκληρό παρόν να γίνει πρόλογος πιο αισιόδοξων καιρών. Κλείνω με τις εξής σκέψεις. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας είχα τονίσει ότι στη μάχη κατά του COVID-19 ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμο μήνας. Σήμερα σας λέω ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα. Μια πραγματικά μεγάλη εβδομάδα στην οποία αποτυπώνονται φέτο τα πάθη και οι θυσίε μα για να ξεπεραστεί ο γολγοθά τη πανδημία και να φτάσουμε στην ανάσταση. Αυτό το Πάσχα θα το θυμόμαστε στο Πάσχα τη αγάπη αλλά και τη ευθύνη. Θα το περάσουμε χωριστά από δικά μα πρόσωπα και μακριά ίσω από του τόπου μα και δίχω προσκύνημα στι εκκλησίε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν κινδυνεύει η πίστη μα, αλλά η υγεία των πιστών. Έτσι όμω, θα δικαιώσουμε και το αληθινό μήνυμα της μεγάλης γιορτής, που είναι η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Με τον τρόπο της, αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα αποκτά μια ξεχωριστή πνευματικότητα. Μας φέρνει αντιμότωπους με τους φόβους μας, αλλά και τις προσδοκίες μας. Μας σωθεί να μείνουμε ταπεινοί και να αναλογιστούμε τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή μας. Ας μείνουμε λοιπόν στο σπίτι, για να ανταμώσουμε πάλι υγιείς και δυνατοί όταν περάσει η τρικημία. Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητέ. Γιατί μια κλωστή χωρίζει τη νίκη από την καταστροφή. Αν δεν τηρήσουμε μέχρι τέλου τι συμβουλέ των ειδικών, μπορεί να διαλύσουμε όσα πετύχαμε. Στον ορίζοντα φαίνεται η στιγμή που τα καταστήματα και τα σχολεία θα αρχίσουν να ανοίγουν με προσεκτικά βήματα. Οι μηχανέ τη οικονομία να ξαναζεσταίνονται. Και οι άνθρωποι να συναντιόνται και πάλι στου δρόμου, στι δουλειέ, στου χώρου άθληση. Όλα αυτά ωστόσο θα πρέπει να γίνουν με σύνεση, με σχέδιο με τους γιατρούς πάντα να μας συμβουλεύουν, με νέες συνήθειες, με την ατομική υγιεινή να έχει γίνει τρόπο ζωής, με ξεχωριστή φροντίδα για τους ηλικιωμένους μας και με τα τυχόν κρούσματα να εντοπίζονται και να απομονώνονται αμέσως πριν γίνουν απειλητικά. Το πιστεύω. Είναι στο χέρι μας να φέρουμε πιο κοντά μας το μέλλον που επιθυμούμε και προσέχοντα σήμερα να κάνουμε το αύριο ακόμα πιο φωτεινό και αισιόδοξο. Το μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους.